κυρία Σιδηλάκου λοιπόν, κυρία Ζέντα Μακρύ, κύριος Θεοχάρης, κύριος Κασαπίδης. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Κασαπίδη, η σχολή θα είναι έτοιμη να αποδεχτεί τους δόκιους μας αστιφύλακες τον Οκτώβριο μήνα. Βλέπουμε οι λιποεργασίες διεξάγονται με έντονους ρυθμούς. Και ένα άλλο, Υπουργέ, τι γίνεται με το θέμα της αναγνώρισης επικινδυνότητας των αστυνομικών? Ναι, όπως μας ενημέρωσε η υπεύθυνη από την πλευρά της αστυνομίας, η διοικήτρια της σχολής, θα είναι έτοιμη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Η περιφέρεια, θα μας τα πει και ο κ. Κασαπίδης, στήριξε ενεργά και από την αρχή ήταν και δικό της το αίτημα για να λειτουργήσει ξανά αυτή η σχολή, μια ιστορική σχολή της αστυνομίας, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε μαραζώσει και είχε κλείσει και συνεπώς ήθελε πάρα πολύ δουλειά και πολλούς πόρους, πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Περιφερειάρχη του κ. Κασαπίδη με τα συναρμόδια υπουργεία για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτό το έργο, το οποίο τώρα πια θα δώσει μια νέα πνοή στην πόλη των Πρεβενών, αλλά νομίζω και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, η οποία μας σύζησε και από το δημογραφικό πρόβλημα, κ. Κασαπίδη, έτσι. Ναι, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες με τα συναρμόδια υπουργεία και συνολικά με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τους, ώστε στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας, κάθε περιφέρεια και ενότητα να αξιοποιήσει κάθε πλεονέκτημα που διαθέτει. Έτσι και εδώ στα Γρεβενά, το πλεονέκτημα της λειτουργίας σε παλιότερες εποχές της σχολής Αστιγυλάκων επανήλθε στο προσκήνιο. Διαθέτουμε το σύνολο των πόρων που απαιτούνται για την αναβάθμιση των υποδομών και τη λειτουργία της σχολής με το μέγιστο δυνατό αριθμό των φοιτητών, των δοκίμων. 200 φοιτητές θα έρθουν φέτος και έχουμε συμφωνήσει με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας άλλοι 200 να έρθουν και την επόμενη χρονιά. Όλο αυτό κοστίζει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την περιφέρεια. Δεν φιδόμεθα όμως των πόρων που απαιτούνται για να κάνουμε αυτή την παρέμβαση που θα αναζωογονήσει την κοινωνία των Γρεβενών. Παράλληλα με τα άλλα έργα που έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει και έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους για τα Γρεβενά, όπως είναι η αγροτική οδοπία, ένα τεράστιο έργο ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ που γίνονται ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις και τις κοινοτροφικές μονάδες σε όλη την επικράτεια των Γρεβενών, δίνει προοπτική και σιγουριά στους επαγγελματίες της υπαίθρου μας. Ουσιαστικά επιβραβεύουμε τον κόπο τους και τους αναγνωρίζουμε σαν επιχειρηματίες και θέλουμε από αυτούς να παραμείνουν στον τόπο, να παράγουν και να συνεχίσουν να ενισχύουν την τοπική οικονομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επιπλέον με το μεγάλο έργο του αστυνομικού πάρκου στον Όλιαγκα, που και αυτό το ανελκύσαμε ως ναυάγιο και το βάλαμε σε τροχιά υλοποίησης, διαθέτουμε άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ καταρχήν για να μπορέσει να υλοποιηθεί και αυτό είναι σε τροχιά υλοποίησης. Την ίδια στιγμή έχουμε εξασφαλίσει και 22 εκατομμύρια ευρώ έχουμε εντάξει τον δρόμο για το χιονοδρομικό από τα Γρεβενά προς την Βασιλίτσα. Ένα μεγάλο και αυτό έργο. Συνολικά αυτά τα έργα ήταν δίκαια αιτήματα των Γρεβενιωτών εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε ξεφύγει πλέον από τη λογική ότι εξαγγέλλονταν έργα που δεν υλοποιούνταν ποτέ και υλοποιούμε αυτά τα έργα που είχαν εξαγγελθεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα γίνονται πράξη. Και αυτό γιατί πιστεύουμε στις πρακτικές αυτές εφαρμογές. Δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα να βρούμε αυτά τα κονδύλια εντός και εκτός Ελλάδος και είχαμε και έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους υπουργούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Θεοχάρη και στην κυρία Ζέτα Μακρύ για την υποστήριξη που είχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια στην προσπάθεια που καταβάλαμε και εδώ για τα Γρεβενά για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Καλώς ήρθες στην πόλη εδώ που αγαπάς, στην πατρίδα σου. Εγώ καταρχήν θα σας κάνω μια ερώτηση. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο φέτος θα εισαχθούν 245 φοιτητές και είναι σε μια κακή κατάσταση, το οποίο το γνωρίζει, σε κάνει και πέρυσι μια ερώτηση. Έχετε ξαναρωτήσει τα ίδια πράγματα, θα σας απαντήσω λοιπόν ότι κάθε πανεπιστήμιο έχει αυτονομία. Επιλέγει το ακαδημαϊκό του προφίλ, άρα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ενίσχυσε και πέρυσι, με τον ίδιο τρόπο και φέτος. Οι πανεπιστημιακές μονάδες που είναι υψηλότερο επίπεδου διαλέγουν πόσους μπορούν, θέλουν να μορφώσουν, να εκπαιδεύσουν, να περατώσουν τις σπουδές και είναι ανταγωνιστικοί, παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είδες εδώ την σχολή, η οποία θα επανειλειτουργήσει μετά από χρόνια, έτσι? Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα εκείνα τα οποία ήδη γνώριζα, αλλά εκείνο που προξένησε ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι η σημαντική συμβολή του Περιφερειάρχη, της Περιφέρειας, στην επαναλειτουργία της σχολής και στην επέκτασή της. Είναι μια διαδικασία που όφιλε να γίνει. Η Περιφέρεια και πολύ ορθά ο Περιφερειάρχης, ο ίδιος με προσωπικό ενδιαφέρον,
διέθεσε τα απαιτούμενα κονδύλια, παρακολουθεί και την επαναλειτουργία αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού που θα φιλοξενούνται και αυτό είναι κάτι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Μάλιστα, και ένα τελευταίο με το Βόλο, εκεί που έχει πάρα πολλές ζημιές. Ο Βόλος δυστυχώς σήμερα που είμαι εδώ πέρα δοκιμάζεται πάρα πολύ. Δοκιμάζεται πάρα πολύ από την κλιματική κρίση. Το βράδυ, όταν τελειώσει η δική μου η επίσκεψη εδώ που την έκανα με χαρά, τη χαρά μου τη μείωσε βέβαια. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Βόλο, θα επισκεφθώ τον νομό μου και κυρίως να διαπιστώσω και στον τομέα της ευθύνης μου εάν οι ομάδες, είναι, οι μονάδες, οι εκπαιδευτικές θα είναι σε θέση να κάνουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Η διευθύντρια διοικητικής οικονομικής πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πού λες συγκρίσεις. Δεν χρειάζεται. Εμείς συστάσεις η κυρία μας. Πώς είναι το ταξίδι σας, πώς... Δεν ήταν καλό, εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτάσω γιατί είχε αρχίσει ήδη η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία. Είμαστε το 112 και πρέπει να γυρίσω και αυτό. Καλημέρα κύριε Δικητή. Κάνετε. Γιατί μέσα σαν τα τρίκα. Χάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ που σας κάνετε. Τιμή μας. Γεια σας, γεια σας. Η διευθύνσά μας, η διευθύντρια διοικητικής υπηρεσίας, η πρόεδρος του Καζομένου. Γεια σας, πρόεδρε. Καλά, καλά, καλά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Το πρόεδρος του Κουκίσου. Τι κάνετε, καλά. Δόθηκε η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψουμε κονδύλια για την ενίσχυση του τομέα της υγείας. Καθέσαμε συνολικά στην περιφέρεια 20 εκατομμύρια ευρώ για να αξιοποιήσουμε τα νοσοκομεία με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Πλέον τα νοσοκομεία μας διαθέτουν εξοπλισμό που δεν έχει ζητήσει σε τίποτα από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Και το προσωπικό εδώ έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά. Η διοικήτρια εδώ, κύριε Καπάκου, είναι πολύ δυναμική και πολύ δραστήρια και μπόρεσε και απορρέψει το σύνολο των κονδυλίων περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ που θέσαμε εδώ στα γραμμένα για να εξοπλίσουμε το νοσοκομείο. Και οτιδήποτε άλλο χρειάστηκε τη φοβερή του κορονοϊού, ήμασταν από κοντά. Και επειδή έχουμε αναπτύξει αυτή την καλή συνεργασία και τις σχέσεις χωρίς, έχουμε και κάποια συμμετοχή στο τομέα της υγείας, γιατί είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου τα ζητήματα της υγείας, όπως και της παιδείας ομοίως. Αλλά διαθέτουμε αρκετά κονδύλια για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας. Είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας, αποκτηριακές υποδομές και εξοπλισμό, και αυτό που του λείπει τώρα είναι προσωπικό, το οποίο όπως ακούμε, μέσα στην επόμενη περίοδο θα γίνουν προσλήψεις 6.000 γιατρών και νοσηλευτών, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. 10. Όχι, 10 γιατί τα 36 είναι τώρα. Οπότε περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Ωραία, τέλεια. Και με τη βοήθεια της περιφέρειας να συμπληρώσουμε, αν επιτρέπετε, ότι είμαστε και το μόνο νοσοκομείο πέρα των κονδυλίων ΕΣΠΟ, που με τη βοήθειά σας είμαστε το πρώτο νοσοκομείο με την ενδοδοπαίδεια θέρμανση για ψύχους και σε όλες και χιόνι, και σε όλες τις ιδιώτες του νοσοκομείου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και περιμένουμε και την έγκρισή σας στην καινούργια μας πρόταση. Ωραία.